Επειδή πέρασα από τη θέση του Δημάρχου για 2,5 χρόνια, το πρώτο μισό αυτής της θητείας, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το να έχεις ως, ας το πούμε, βοήθεια τους εθελοντές του Δήμου Ραφίνας του Κερμίου. Εδώ θέλω να τονίσω ότι πάντοτε στη Ραφίνα είχαμε καλό επίπεδο όσον αφορά το τμήμα της πυροπροστασίας. Αυτό το καλό επίπεδο θέλω να πιστεύω από το 2014 και μετά ήρθε να ανέβει ακόμα περισσότερο. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια όπου έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο εδώ, Δήμαρχε, έχουμε μία φωτιά, ιδιαίτερα μα ήταν κοντά, δηλαδή ενώ μέσα στη Ραφίνα. Έχει τύχει από το να κατέβω τον έναν όροφο, να μπω στο αυτοκίνητο, να πάω μέχρι εκεί, να πάω και να συναντήσω ότι η φωτιά έχει σβήσει. Αυτή δηλαδή η άμεση ανταπόκριση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, έτσι, ή αν θέλετε όλοι επειδή έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, το γνωρίζουμε, ότι όταν μπορέσει και ανταποκριθεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, είτε η πυροσβεστική, είτε η τοπική, ας την πούμε, υπηρεσία πυροπροστασίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι το έργο των εθελοντών όσον αφορά ακόμα και τα παρατηρητήρια. Διότι πολλές φορές έχουμε πει θα πρέπει να γίνεται ο εντοπισμός. Αυτός ήταν και ο λόγος, αν θέλετε, που από το 2015 που ήταν η πρώτη πίτα που έκοψα στο Δήμο, καθιέρωσα στο να βραβεύουμε εθελοντές, ώστε να αναδειχθεί, αν θέλετε, αυτή η κίνηση, στο να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι μια ανταμοιβή και να γνωρίζουν. Και βλέπω πολλούς από εδώ, ασφαλώς, ηθική ανταμοιβή, και βλέπω πολλούς που έχουμε βραβεύσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντική βέβαια και εκ των ουκάνε που λένε είναι η βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εάν δεν είχαμε εσάς, τους ανθρώπους που έχουν ταχθεί από την πολιτεία για να κάνουν αυτό το έργο, προφανώς και η δική μας εργασία δεν θα ήταν αυτή που πρέπει. Γινόμαστε καλύτερα, και αυτό το γνωρίζω από τα παιδιά τα οποία είναι μπαρουτοκαπνισμένα στη φωτιά, ότι χάρη στη δική σας βοήθεια, την εκπαίδευση, καλυτέρευσαν και μπορούν και γνωρίζουν το πώς θα αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, όπως για την υποτεχνική υποδομή θα έλεγα ότι χρειάζεται και ένα ευχαριστώ στο ΣΠΑΠ, στο Σύνδεσμο Προστασία. Κύριε Βλάση, είδατε ακριβώς τα λόγια μου. Ακριβώς τα λόγια μου. Γιατί ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντηλικού, τον οποίο και εγώ συμμετείχα στην επιτροπή του, στην Δικούς Επιτροπή, όταν ήμουν αντιδήμαρχος για την πολιτική προστασία, έτσι είναι πολύ σημαντικό και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει σχέση μόνο με το Πεντηλικό, αλλά ό,τι συμβεί τέτοιο περιστατικό στους Δήμους που είναι μέλη του, σπέβδει, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια την οποία μας προσφέρει και στην υλικοτεχνική υποδομή, αλλά θα έλεγα και σε προσωπικό όταν θα έρχονται η καλοκαιρινή περίοδος. Βέβαια το μεγάλο ευχαριστώ πάει σε όλους εσάς που γεμίσατε αυτό εδώ το πυροφυλάκιο. Ήθελε να μας δείξει ο κύριος Ασβεστάρης ότι είναι πάρα πολύ μικρό και μάλλον θέλει μεγαλύτερο. Γι' αυτό αποφάσισε να κόψει την πίτα εδώ. Εσείς έχει γίνει 19 χρονών. Ναι, 19 χρονών. Άρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να το ευχαριστώ αυτό το οποίο ακούτε από μένα, να θεωρήσετε ότι το ακούτε από τους συντοπίτες σας. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ και πραγματικά τους βοηθάτε. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και εύχομαι και του χρόνου χωρίς πολλά προβλήματα, δηλαδή ο Αποστόλης ήδη έφτασε στη συνθήκη του Ρίο 2020, τα καθάρισε όλα, να μην υπάρχουν φωτιές, δυστυχώς πλημμύρες, δυστυχώς θα υπάρχουν. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η γερή, αν θέλετε, ομάδα και ο γερός συνδυασμός με την πυροσβεστική υπηρεσία και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ.